Τεράστια η χαρά σήμερα των φίλων της Καλαμάτας. Πιστεύω και για σας είναι τεράστια η χαρά. Βέβαια, ίσως να περίμενα λίγο πιο εύκολο να έρθει αυτό το τρόπαιο. Σκληροτράχηλη η ομάδα και η αναγέννηση. 1-0 στην παράταση. Αλλά αυτό που μετράει είναι η κούπα. Είναι το κύπελο και είναι το πέμπτο για σένα. Σίγουρα, κοίταξε να δεις. Αξίζουν συγχαρητήρια και οι αντίπαλοι φυσικά, γιατί έγινε ένας πολύ ωραίος τελικός. Σίγουρα μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Το περιμέναμε βασικά. Εμάς δεν μας ευνοεί κιόλας που παίζουμε σε πλαστικό γήπεδο. Τώρα όσον αφορά τώρα το παιχνίδι, θεωρώ πως ήμασταν καλύτεροι στη διάρκεια του παιχνιδιού και δίκαια κατακτήσαμε το κύπελο και πλέον είναι το ένασμα για τις μεγαλύτερες κατηγορίες. Είναι η πρώτη κούπα της χρονιάς και ευελπιστούμε στο τέλος της χρονιάς να πανηγυρίσουμε και το πρωτάθλημα. Σήμερα πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι, γιατί δεν είναι καλό αγωνιστικά. Σίγουρα τακτικά η αναγέννηση προσπάθησε να αμυνθεί. Κοίταξε να δεις. Σίγουρα για να κερδίσεις ένα τελικό πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Θεωρώ ότι είχαμε και μια δόση τύχης. Ήμασταν ελαφρώς καλύτεροι από την αναγέννηση. Αλλά κατά την άποψή μου θεωρώ ότι κατακτήσαμε δίκαια το κύπελο και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί όπως είπες και εσύ είναι το πέμπτο μου κύπελο, 3 του νομού και 2 εκτός. Και θα ήθελα πάρα πολύ σε αυτό το σημείο να το αφιερώσω στους αφανείς ήρωες της ομάδος, τον κύριο Αθηνέλη, τον Αβράμη, τον κύριο Πέτρο Μαυροϊδή, τον κύριο Γιώργο Σμακόπουλο και φυσικά στον κόσμο της ομάδος που στηρίζει αυτή την προσπάθεια, τη νέα που καλώς ή κακώς επιλέχθηκαν πάνω σε εμάς να γίνει το νέο ξεκίνημα για την ομάδα για να μεταβεί στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Και φυσικά και στην κόρη σου, έτσι, το ίσως το μεγαλύτερο τρόπαιο για σένα από όλα. Στην κόρη μου και στη γυναίκα μου. Αυτά. Δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένη στιγμή να τέτοιες χαρές να τις μοιράζεις με την οικογένειά σου. 1-0. Πώς είναι να κατακτάς το κύπελλο με την Καλαμάτα μετά από καιρό ένα τρόπαιο και να βάζεις και γκολ εσύ? Εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια σημαντική στιγμή και για μένα, πάνω απ' όλα για την ομάδα. Θεωρώ το αξίζαμε και δίκαια το πήραμε. Παίξαμε μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Έκλεισε τους χώρους εξ αρχής. Ξέραμε βέβαια τι θα αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα είχαμε σε όλο μάτι την υπεροχή. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Μόνο μια ευκαιρία θεωρώ έκανε ο αντίπαλός μας με ένα πέναλτι που εντάξει δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δόθηκε, χάθηκε. Από εκεί και πέρα δεν το βάλαμε κάτω, προσπαθήσαμε. Δεν πρέπει να απειληθήκαμε άλλο και θεωρώ δίκαια κερδίσαμε το παιχνίδι. Ναι, αλλά το φοβήθηκες, γιατί την πιο μεγάλη ευκαιρία την είχε στην κανονική διάρκεια η αναγέννηση με το πέναλτι και εν συνεχεία στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε ένα κακό παιχνίδι χωρίς φάσεις. Προσπαθούσατε να παίξετε μπάλα, αλλά δεν μπορούσατε να δημιουργήσετε φάσεις. Σίγουρα είχε πέρθει και κούραση και είναι σημαντικό αυτό. Παίζαμε και σε ένα πλαστικό γήπεδο που εμάς, αν μη τι άλλο, δεν μας βοηθάει. Μας κόβει λίγο από τα χαρακτηριστικά μας. Τώρα εντάξει, θεωρώ κάναμε το καθήκον μας για άλλο ένα παιχνίδι. Και τώρα βέβαια το πρωτάθλημα που δεν είναι ένα παιχνίδι, οπότε πολύ πιο εύκολα μάλλον η ομάδα θα το κατακτήσει. Δεν υπάρχει εύκολα. Θεωρίες είναι αυτά. Στην πράξη είναι, η πράξη είναι μες στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα είναι 10 παιχνίδια, 9 γιατί δεν θα έρθει το αρφαρά. Από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πετύχουμε και το στόχο μας που είναι το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι αυτή η κατάκτηση τροπαίου, μετά από πολλά χρόνια να κατακτήσει ένα τρόπαιο η Καλαμάτα, θα είναι η αρχή για περισσότερα και καλύτερα πράγματα, μεγαλύτερα, πιστεύεις? Αυτό το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα, θεωρώ. Ότι η Καλαμάτα αδικεί τον εαυτό της, την αδικούμε όλοι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω γιατί έφτασε μέχρι εδώ, αλλά δεν της αξίζει αυτή η θέση. Είναι ντροπή, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, είναι ντροπή να παίζει η Καλαμάτα σε τοπικό. Νομίζω κάποτε γεμίζαμε τα γήπεδα εντός και εκτός τη Super League και τώρα θα παίζει τοπικό. Θεωρώ ότι είναι δυσφήμιση αυτό το πράγμα. Ας ελπίσουμε θα είναι το εφαλτήριο για ψηλότερα πράγματα. Ας ελπίσουμε να είναι η τελευταία χρονιά. Στα τοπικά και στις μικρές κατηγορίες. Τι όθηση θα σας δώσει Γιάννη η κούπα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και πόσο είσαστε αποφασισμένοι να κυνηγήσετε το κύπελλο μέχρι τέλος, βέβαια σε άλλο επίπεδο, έτσι? Πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο. Θεωρώ ότι η κατάκτηση του κυπέλλου είναι μια τόνωση για τη συνέχεια. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα βρούμε στον δρόμο μας. Θα παίξουμε με άλλες ομάδες, με άλλους νομούς. Τώρα δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Από εκεί και πέρα όλα τα παιχνίδια το κυνηγάμε το ίδιο. Είτε είναι με τον πρώτο, είτε με τον τελευταίο, είτε είναι με άλλο νομό, είτε με οτιδήποτε. Είναι μια πρόκληση για εσάς να φτάσετε μέχρι το τέρμα του δρόμου? Θεωρώ όσο πιο ψηλά φτάνεις, γενικότερα αυτό είναι στα σύν.